πάμε για ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα. Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, με αυτό ξεκινήσαμε, ότι σήμερα ήταν μια εφιαλτική πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας για τους οδηγούς. Στον περιφερειακό, εκεί μετά τις 7.30 μέχρι τις 9 γινόταν ένας πραγματικά χαμός, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Όπως επίσης μποτιλιαρισμένοι ήταν και οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι της πόλης. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και επανερχόμαστε στο ζήτημα του flyover με αφορμή μία ανακοίνωση που έβγαλε το γραφείο τύπου της παράταξης της αντιπολίτευσης, της μείζωνας αντιπολίτευσης στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, πράξεις για τη Μακεδονία Χρήστος Παπαστεργίου. Και με καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Παπαστεργίου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή εβδομάδα κύριε Παπαστεργίου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσους μας ακούνε και σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε, μία χρονιά που ξεκινάμε το flyover στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σήμερα το αντιληφθήκατε και εσείς, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους οδηγούς. Έχει καιρό που έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο που έχω αρχίσει να κάνω τις πρώτες επισημάνσεις, γιατί όπως ίσως ξέρουν κάποιοι από τους ακροατές, εργάζομαι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οπότε η κατάσταση του περιφερειακού είναι καθημερινή μαρτυρία για μας. Και δυστυχώς όχι μόνο τις πρωινές ώρες και μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ανάλογα με την ροή των οχημάτων προς τα δυτικά ή προς τα ανατολικά, το θέμα είναι τεράστιο. Νομίζω καταρχάς για να πούμε κάτι, ότι τώρα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας γιατί ξεκίνησαν οι εργασίες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Διότι προφανώς οι κυβερνώντες ήξεραν τι θα γίνει. Αν δεν ήξεραν, δεν θα καθυστερούσαν τις εργασίες, ήξεραν τι θα γίνει. Άρα μην παριστάνουν τον ανήξερο. Δεύτερον, η χρόνη καθυστέρησης και οι επιπτώσεις από αυτό σε ρήπανση του περιβάλλοντος, σε φθορά οχημάτων, σε κατανάλωση καυσίμων και κυρίως στην προσέλευση ασθενών στα νοσοκομεία που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο ζήτημα υγείας, είναι πια ορατές. Αν κάνετε ένα ρεπορτάζ στους χώρους αναμονής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ή στο Κηλικείο, το μόνιμο θέμα συζήτησης είναι αυτό. Πόσες ώρες έκαναν να έρθουν στο νοσοκομείο οι εργαζόμενοι, οι συνοδοί, οι επισκέπτες. Και ακόμα και ο κόσμος, έτσι. Και τα έκτακτα περιστατικά. Έχουμε ερωτήματα προς τους υπεύθυνους του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για τα ασθενοφόρα? Διότι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, θα το διαπιστώσετε και εσείς αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, μιλούν για καθυστερήσεις που ξεπερνούν το 50% σε σχέση με την προ-flyover κατάσταση. Ένα δεύτερο ερώτημα που είναι η πηγή όλων των ερωτημάτων. Γιατί άλλαξε το αρχικό σχέδιο που είχε νομοθετηθεί το 2010 και ήταν αποτέλεσμα ομόφωνης συμφωνίας των φορέων της πόλης σε έναν διάλογο που είχε συντονίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Και εκείνο το σχέδιο προέβλεπε την αναβάθμιση της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής, είναι οι ανισόπεδοι κόμβοι κυρίως που έγιναν στα δυτικά της πόλης, την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου, ένας δρόμος περίπου 30 χιλιόμετρων που θα ξεκινούσε από τον Τιτάνα και περνώντας βόρεια από την πόλη, από τα Πέρχα, από το Ρετζίκι, Ασβεστοχώρη και μέσω Ρεβεστού θα έφτανε στο αεροδρόμιο. Και όπως μας είπαν στην Εγνατία οδό τον Αύγουστο που πήγαμε, είναι ένα έργο μελετητικά όριμο, κοστίζει λιγότερο από ότι το flyover. Το δυτικό του τουλάχιστον τμήμα από τον Τιτάνα μέχρι και μετά το Ρετζίκι, τα Πεύκα, θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε 3 χρόνια με ένα ποσό που δεν ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Θα επανέλθω σε αυτό. Και εν συνεχεία έλεγε εκείνο το ομόφωνης αποδοχής σχέδιο που έγινε νόμος, εάν χρειαζόταν θα γινόταν ως συνδετήριο έργο των δύο αυτών δρόμων, της υφιστάμενης δηλαδή περιφερειακής και του εξωτερικού δακτυλίου, το flyover. Γιατί λοιπόν άλλαξε η σειρά? Ποιος πήρε την απόφαση? Δεύτερο ερώτημα. Γιατί δεν κατασκευάστηκε έστω το δυτικό κομμάτι που μπορούσε να κατασκευαστεί αυτόνομα του εξωτερικού δακτυλίου, να αποσυμφορούνταν η κίνηση στα δυτικά? Η κατασκευή του δεν θα επιβάρυνε την κυκλοφορία, γιατί θα ήταν εκτός των ήδη υφιστάμενων αξώνων. Δεν θα γινόταν πάνω σε έναν άξονα όπως είναι τώρα το flyover. Στο ενδιάμεσο θα λειτουργούσε και το μετρό, αν όχι Νοέμβριο που λέει ο κ. Σταχιάος, λίγο αργότερα
θα ξεκινούσε. Και μια και αναφέρεσαι στον κύριο Ταχιάο, πριν από λίγο έκανε δήλωση σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, και είπε ότι εκτός το ότι και ο flyover είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων. Καλά, και θα είναι. Έτσι είπε ο κ. Σταχιάος. Και είπε επίσης ότι προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο το μετρό, η ολοκλήρωση του μετρό, και θα είναι έτοιμο εντός του χρόνου. Πριν συνεχίσουμε, έχω δύο ερωτήματα γι' αυτό. Ο κ. Πρωθυπουργός, θα το θυμάστε κι εσείς, στις τελευταίες του επισκέψεις Θεσσαλονίκη είχε πει ότι το μετρό θα είναι λειτουργικά έτοιμο τέλος Δεκεμβρίου. Και μετά μέχρι τον Νοέμβριο θα γινόταν οι αναγκαίες δοκιμές για να δοθεί στην κυκλοφορία με επιβατικό κοινό. Εγώ λοιπόν ρωτώ τον κύριο Ταχιάο να απαντήσει. Είναι κατασκευασμένοι όλοι οι σταθμοί, και δεν αναφέρομαι στο Βενιζέλο, αναφέρομαι στους υπόλοιπους. Έχουν τοποθετηθεί τα ηλεκτρομηχανολογικά σε όλους τους σταθμούς, που θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί ως το τέλος Δεκεμβρίου. Αν λοιπόν αυτά είναι εκτός του διαγράμματος, σημαίνει ή ότι θα συντιμηθεί ο χρόνος των διακοπών με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια του έργου, ή ότι είμαστε εκτός του διαγράμματος. Και σε ό,τι αφορά το flyover, επειδή είπατε ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, έχω μία κρίσιμη ερώτηση. Μπορεί να μας πει αν υπάρχει μελέτη ότι το έδαφος και το υπέδαφος σηκώνει το βάρος της γέφυρας και των φορτίων που αυτή θα κληθεί να αντιμετωπίσει από τα αρχήματα που θα διέρχονται? Έχει γίνει αυτή η μελέτη? Διότι από ό,τι ακούσαμε πρόσφατα μετά τη συνάντησή του με τον νέο δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, δεν υπάρχει καν κυκλοφοριακή μελέτη. Τώρα θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να μας πει ο κύριος Σταχιάος αν υπάρχει μελέτη ότι το έδαφος και το υπέδαφος εκεί που έχει χαραχθεί το flyover σηκώνει αυτή την κατασκευή με τα φορτία που θα υπάρχουν και με συνθήκες όχι μόνο ομαλές αλλά και στην περίπτωση ενός σεισμού ή ενός μποτιλιαρίσματος που θα κρατήσει ώρες και θα είναι τα φορτία ακίνητα. Υπάρχει αυτή η μελέτη, την έχετε εσείς υπόψη σας ως έγκριτος δημοσιογράφος και άνθρωπος της πόλης? Όχι τώρα, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει ένα απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Γιατί αλλάχθηκε το αρχικό σχέδιο? Και όπως μας είπαν στην Εγνατία Οδό, δεν είναι δικά μου στοιχεία ούτε παραπληροφόρηση, το συνολικό κόστος κατασκευής του εξωτερικού δακτυλίου είναι φθηνότερο από το flyover. Ποιος πήρε αυτή την απόφαση, με ποια κριτήρια, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί? Εσείς τώρα τι λέτε, κύριε Παπαστεριού, γιατί. Λέμε να σταματήσουν οι εργασίες, είναι επικίνδυνες για την πόλη. Να σταματήσουν οι εργασίες του flyover άμεσα, ναι. Το flyover και να γίνουν τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Δηλαδή. Δηλαδή, να ξεκινήσει η κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου από το δυτικό τμήμα, να κατασκευαστεί έστω το δυτικό τμήμα που μπορεί να γίνει σε 2,5 με 3 χρόνια. Σας επαναλαμβάνω, σύμφωνα με στοιχεία της Εγνατίας Οδού. Να δοθεί στην κυκλοφορία και το μετρό, να έχουμε ταυτόχρονα και την κυκλοφοριακή μελέτη για να δούμε αν τελικά χρειάζεται το flyover. Αυτό το χρόνο τέλος πάντων που χρειάζεται για να δοθεί το μετρό. Αυτό το χρόνο, ναι, γιατί θα πρέπει να υπολογίσουμε την απορρόφηση των φορτίων που θα γίνει λόγω του μετρό, των κυκλοφοριακών φορτίων. Την απορρόφηση που θα γίνει λόγω του εξωτερικού δαχτυλίου και μετά να δούμε αν χρειάζεται τελικά η συνδετήρια οδός του flyover. Και αν το έδαφος εκεί το σηκώνει, το αντέχει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα τα πείτε, αυτά θα τα πείτε προφανώς και στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει. Θα τα θέσουμε ως θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο κ. Τζιτζικός θα αποδειχθεί να συζητηθεί. Όπως ξέρετε, έχει την πλειοψηφία. Ελπίζω να αποδειχθεί να συζητηθεί αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μεν τυπική αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά αφορά τη ζωή σχεδόν του συνόλου της περιφέρειας. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν κυκλοφορούν και δεν χρησιμοποιούν τον περιφερειακό μόνο. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είναι επισκέπτες κυρίως από την Κεντρική Μακεδονία αλλά και προφανώς, από όλη τη χώρα και από όλη την Ευρώπη. Από το Κιλκής, από τις Σέρες, από την Μπέλα, Χαλκιδική, Πιερία για να πας. Ο κύριος Τζιτζικώστας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι συζητά και θέματα που δεν είναι τυπική του αρμοδιότητα όπως ήταν το Μακεδονικό, άσχετα με την κατάληξη του και αν τελικά η περιφέρεια υπογράφει σοριδών συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία. Πιστεύω να δεχθεί να συζητηθεί αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, πράξης για τη Μακεδονία, ο Χρήστος Παπαστεργίου, ο οποίος ζήτησε στην ουσία να σταματήσουν οι εργασίες του flyover, να γίνουν οι εργασίες του εξωτερικού δακτυλίου και όταν ολοκληρωθεί το μετρό εντός του χρόνου, όπως λέει η κυβέρνηση διαστόματος του κυρίου Ταχιάου, να γίνει και μία μελέτη προκειμένου να είναι όλα σωστά για το flyover, τότε να συνεχιστούν οι εργασίες και αφού το αποτέλεσμα της μελέτης είναι θετικό. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παπαστεργίου, θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε
στο θέμα της ακρίβειας, διότι ετοιμάζεται συλλαλητήριο από το ΙΝΚΑ. Θα ακούς